αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Φτάσαμε στα πρόθυρα της Μεγάλης Εβδομάδος και φέτος, λίγο πριν βιώσουμε ο καθένας εσωτερικά αλλά και άπαντες οι χριστιανοί συνολικά, την πορεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς το πάθος, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ο λαός μας εδώ και αιώνες, στο κλίμα αυτής της περίοδου και με πόνο ψυχής για τα θεία πάθη, αλλά και ελπίδα για τη σωτηρία, πίστη και θαυμασμό μπροστά στο μεγαλείο της Ανάστασης, προέβη πολλές φορές την έκφραση των συναισθημάτων του μέσα από τα μυρολόγια και τη λαϊκή ποίηση. Ο κύριος Ανδρέας Δρόσος, σε αναφορά του για τη λαϊκή ποίηση, αναφέρει πως η λαϊκή ποίηση γεννήθηκε όταν απλοί καθημερινοί άνθρωποι προσπάθησαν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους, περιγράφοντας εικόνες που τους κινούσαν άμεσα ή έμεσα την προσοχή και το ενδιαφέρον. Τέτοιες εικόνες είναι η χαρά, η λύπη, ο ξενιτεμός, η πατρίδα, η μητέρα και άλλα θέματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον του λαού ήταν βέβαια ο θάνατος, η πίστη, ο Χριστός και η Ανάσταση. Σε πολλά χωριά, κυρίως της Ηλίας, κάθε Μεγάλη Παρασκευή τα γυναικόπαιδα κάθονταν ολόγυρα στον Εσταυρωμένο και με πληγωμένη την καρδιά τους από τη θλίψη έψελαν μυρολόγια, σκορπώντας έτσι ολόγυρά τους μια καταιγίδα πίκρας και εσωτερικής συντριβής. Ένα από τα πιο δημοφιλή πασχαλινά μυρολόγια είναι και το εξής. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι, οβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά, κίτρις καταραμένοι, για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον Αφέντη Βασιλέα. Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι, να λάβει δείπνων μυστικών για να τον λάβουν όλοι. Και η Παναγιά η Δέσποινα, καθόταν μοναχή της, τα προσευχάς της έκανε για το μονογενή της. Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού, απ' αρχαγγέλου στόμα. Φτάνουν, κυρά μου, οι προσευχές, φτάνουν και οι μετάνοιες. Το γιο σου τον επιάσανε και στον φωνιά τον πάνε. Και στου Πιλάτου την αυλή, εκεί τον τυρανάνε. Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία περόνια. Και εκείνος ο παράνομος βαρύ και φτιάχνει πέντε. Σύ Φαραέ που τα φτιάσες, πρέπει να μας διδάξεις. Βάλε τα δυο στα χέρια του και τα άλλα δυο στα πόδια. Το πέμπτο το φαρμακερό, βάλε το στην καρδιά του. Να στάξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Και η Παναγιά σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Σταμνή νερό της ρίξανε τρία κανάτια μόσχο για να της έρθει ο λογισμός, για να της έρθει ο νους της. Και όταν της ήρθε ο λογισμός και όταν της ήρθε ο νους της, ζητά μαχαίρι να σφαγεί, ζητά φωτιά να πέσει, ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί για το μονογενή της. Μη σφάζεσαι, μανούλα μου, δεν σφάζονται οι μανάδες. Μη καίγεσαι, μανούλα μου, δεν καίγονται οι μανάδες. Λάβε, κυρά μου, υπομονή, λάβε, κυρά μου, άνεση. Και πώς να λάβω υπομονή και πώς να λάβω άνεση, που έχω γιο μονογενή και εκείνων σταυρωμένων. Και η Μάρθα και η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα και του Ιακώβου αδελφοί και οι τέσσερις αντάμα επήραν το στρατή, στρατή του μονοπάτι και το στρατή τους έβγαλε μέσα του ληστή την πόρτα. Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Αηγιάννη. Άγιε μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστή του γιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο τον γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο Ιώκα σου και ο κεμαίο διδάσκαλός μου. Και η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον αγκαλιάζει. Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω, μανούλα μου, που διάφορο δεν έχεις, μόνο το Μέγα Σάββατο κατά το μεσονύχτη, που θα λαλήσει ο πετεινός και θα σημάνουν οι καμπάνες, τότε και εσύ, μανούλα μου, θα έχεις χαρά μεγάλη. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά με τις πολλές καμπάνες. Όποιος τα ακούει σώζεται και όποιος το λέει αγιάζει. Και όποιος το καλοφουγραστεί, παράδεισο θα λάβει, παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο. Ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νύχτος και μακάρνιος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι.
δύναμη το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς, αλλά στην αγρυπνία της Μεγάλης Παρασκευής, το Πάσχα, ένα άλλο μυρολόι που συνήθιζε ο λαός να ψάλει και να τραγουδιέται από μυροφόρες γυναίκες, παραλλαγή του προηγούμενου, ήταν αυτό το οποίο τιτλοφορήθηκε της Παναγιάς στο κλάμα. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των Τάφων, η Παναγιά εκάθετο μόνη και μοναχή της. Την προσευχή της έκανε για το μονογενή της. Κουί βροντές, κουί στραπές και οντυρές μεγάλες, Άγια βοθιάς φάζουσιν ή πρόβατα ζησεύγουν. Χύνει να δει την πόρτα της, να δει τη γειτονιά της. Θωρεί πάνω, θωρεί κάτω, θωρεί ψυχή δε βλέπει. Θωρεί των ουρανών, θαμβών και τα άστρα βουρκωμένα, το φεγγαράκι τάγλαμπρον στο αίμα βουτυγμένον. Και πάλι και ανατήρησε, θωρεί τον Αηγιάννη, θωρεί τον και κατέβαινε κλιαμένον και δαρμένον. Και κράτη μες στην χείραν του μανδύλι ματωμένον, και κράτηκε στην άλλη του μαλλιά της κεφαλής του και κράτηκε στα νύχια του κρέας του μαγουλού του. Και η Παναγιά τον ρωτά και η Παναγιά του λέγει: «Άε μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, δεν είδες το παιδάκι μου και το μονογενή μου? Δεν έχω στόμα να σου πω, χείλη να σου μιλήσω και σιδερένια σωτικά να σου το ομολογήσω. Θωρείς το κίνο το βουνό, το υψηλό, το μέγα, που έχει τη μαύρη γη κορφή, των ουρανών παντέρα. Εκεί τον έχουν Ιβρύοι εξόγκωνων δεμένων. Σαν κλέπτη τον επιάσανε, σαν πόνο τον κρατούσε, σαν να χωρίζει αντρόγινο εκεί τον τυρανούσε. Βγάζουν το χρυσό σκούφιον και βάζουν το αγκαθένιο. Βγάζουν το χρυσοζώναρον και βάζουν τον βάτον. Βγάζουν τα χρυσοπάπουτσα και βάζουν του τσαρούχια». Η Παναγιά σαν άκουσε λίγο θυμιά της ήλθε. Σαν μια νερό την πυρετούν τρία κανιά των μόσχων και έξι το ροδόσταμον ώστε που να συνεφέρει. Και η Παναγιά συνέφερε και αυτόν τον λόγον είπεν: «Ας έλθει Μάρθα, η Μαρία και του Λαζάρου η μάνα και του προδρόμου η αδελφή και η άλλη Αλισσάβη. Και πάμε να τον πάρουμε προτού μας τον σταυρώσουν και πριν του βάλουν τα καρφιά και μας τον θανατώσουν». Στρατή, στρατή, στρατή τον πιάσανε, στρατή το μονοπάτι και το στρατή του έβγαλε σε ένα μικρό βρυσάκι. Και δίψασε η Παναγιά, έσκυψε να πιει λιγάκι. Κούι χαλκιά και χάλκευε χαλκιά με τα παιδιά του. Χαλκιά με τη γυναίκα του και με τη φαμιλιά του. Μωρή μωρέα τσίγκανε, ήταν αυτά που κάνεις. Βρύ μου παραγγείλασε περόνια να τους κάμω. Εκείνη μου παν τέσσερα και εγώ τους κάνω πέντε. Τα δυο στα δυο του γόνατα, τα δυο στα δυο του χέρια και τ' άλλο το φαρμακερό να μπήξουν στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η ψυχή του. Μωρή μωρέα τσίγκανε, ψωμί να μην χορτάσεις, ουδέ την τραχυλίτσα σου ποτέ να μην αλλάξεις. Μωρέ μωρέ τσίγκανε, δείξε μου τον ιόν μου. Για δείξε μου τον γιώκα μου και το μονογενή μου. Θωρείς εκείνο το βουνό το υψηλόν το μέγα που έχει τη μαύρη γη κορφή των ουρανών παντέρα, εκεί που έχουν υβρύοι ξογκωμένων δεμένων. Ωραίες Παναγιά κλαίν, ωραίες και μυρολόγια, στρατή στρατή τον πιάσανε, στρατή το μονοπάτι του έβγαλε εις του ληστού την πόρταν. Βρίσκει την πόρτα του σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα, τα έρημα παράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Κι έδεσε τα χεράκια της στην πόρτα παρεκάλι. Άνοιξε πόρτα του βριού και πόρτα του πιλάτου. Και η πόρτα από τον φόβο της ανοίγει μοναχή της. Παίνει πάνω η Παναγιά, καθίζει στο κρεβάτι. «Παρακαλώ σε Μωυσή, δείξε μου τον ιόν μου. Θωρείς τον κίνον των χλωμών, κίνον των κιτρινιάριν, εκείνον ο γιώκα σου και ο μονογενή σου». Η Παναγιά σαν τ' άκουσε λιγοθυμιά της ήλθε. «Φέρτε μαχαίρι να σφαγώ, κρυμνών για να κρυμνήσω. Και ένα ποτάμι θάλασσα για να ψυχομαχήσω. Χριστός απολογήθηκε ενώ που ήταν σταυρωμένος.
Μάνα μου, σαν πνιγείς εσύ, πνίγονται κι άλλες μάνες. Άμε μάνα στο σπίτι μας και στραχωτικό μας. Και πίνε άδωλο κρασί και αφράτο παξιμάδι. Να φαν μανάδες με παιδιά, παιδιά δίχως μανάδες. Και τα καλά τα ντρόγινα με τους καλούς τους άνδρες. Μάνα το Μέγα Σάββατο που παίζουν οι καμπάνες, τότε κι εσύ, μανούλα μου, θα δεις χαρές μεγάλες. Ας δούμε όμως και ένα κριτικό μυρολόγιο για τα πάθη του Χριστού. Κάτω στα Ιεροσόλυμα, στου Χριστού τον τάφο, εκεί οι άγγελοι λειτουργούν και οι Αποστόλοι ψάλουν, ψάλουν το Άγιος ο Θεός και την Τιμιωτέρα, και εκεί δέντρο δεν ήτανε, δέντρο εφανερώθη. Η ρίζα ήταν ο Χριστός και η Παναγιά η κλόνη, και τα ξοκλωναράκια του αγγέλη και αρχαγγέλη, και όσοι ανθοί επέφτανε ήτανε μάρτυρήν του. Η μάρτυρη ελέγαση του Χριστού τα πάθη. Απούντανε σταυρώσανε οι χίλιοι γη οβραίοι, και τα πιστά και τα σκυλιά και οι τρεις αφορισμένοι. Το Φαραώ επέψανε να κάνει τρεις πυρώντες, και εκείνος παρανόμους πάει και κάνει πέντε. Συ Φαραέ που τσίκαμες πρέπει να μας διδάξεις. Βάλετε δυο στα πόδια του και τσάλες δυο στα χέρια. Το πέμπτο το φαρμακερό βάλετε στην πλευρά του. Να χύσει αίμα και νερό, να πικραθεί η καρδιά του. Η δάσπινα όπως τ' άκουσε έπεσε λιγωμένη. Στα μια νερό τσιχίσανε και τρακαλιές το μόσκο και δέκατο ροδόσταμο ώστε να συνεφέρει. Και απίτησε συνέφερε και ηλθολογισμό τσι. Κλουθάτε με γειτόνισες και πια καλύτερες μου και άλλες δε τσικλουθήξανε μόνο οι τρεις παρθένες. Η Μάρθα η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα.
και παίρνουν ντι και πάνεντι και τέσσερις αντάμα. Και πιάσαν το στρατή το μονοπάτι. Τον μονοπάτι τσέβγαλε εις του ληστή την πόρταν. Θωρεί την πόρτα ασφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα και τα πρωτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Παίζει τσι πόρτας μια σπροξιά μέσα και οξοευρέθη κι άλλο δεν εγνώρισε μόνο τον Αηγιάννη. Άι μου Γιάννη αφέντη μου και βαπτιστή του γιού μου. Δείξε μου τον εγέννησα για δεν τον εγνωρίζω. Θαμάζω μέσα δέσποινα λόγια τα ροζονάρης. Εσύ που τον εγέννησες και δεν τον εγνωρίζεις. Κι εγώ που τον εβάφτισα πού να τον εγνωρίζω. Ποιος έχει στόμα να σου πει γλώσσα και σου μιλήσει. Ποιος έχει χειροπάλαμο για να σου τον εδείξει. Θωρείς τον κίνον των χλωμών, των παραπονεμένων. Όπου φορεί που κάμισο στο αίμα βουτυγμένο. Άπου φορεί στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι. Και όπου φορεί στη μέση του ολότριχο ζωνάρι. Και απού βαστά στα χέρια του καρφιά να τον καρφώσουν. Εκείνος άσυ είναι ο γιώκα σου και ο δάσκαλός σου. Αχή δεν μου μιλάς παιδί μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχει. Μόνο το Μέγα Σάββατο που δαλαλήσει ο παιδινός. Σημαίνει γης, σημαίνουν τα ουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά με τις χρυσές καμπάνες. Μάνα μη δείξει σκοτωμό, σκοτώνονται οι μανάδες. Και δείξε μια παρηγοριά να την εκάμουν οι άλλες. Βάλε κρασί στο μαστραπάκι αφρά το παξιμάδι. Κάλεσε τις γειτόνους σου να τα γευθεί το μάδι και κάτσε παρηγόρησε τις θλιβερές μανάδες. Η Αγιά Ελένη πέρασε και κατηγόρησέ με. Ποιος είδε γιο στο σταυρό και μάνα στο τραπέζι. Άψαλτη και λειτουργή την άσα Αγία Ελένη που δεν επαρηγόρησε στη μάνα τη θλιμμένη. Και ο μπρος πηγαίνει ο σοβαός και το χαρτί διαβάζει και ο άγγελος τον ερώτηξε που είναι τα μας τα που κάνει. Εγώ ορφανό δεν έντισε μου δε και διψασμένο. Μου δε 40 λειτουργές δε τσιβαστώ τα φέντη. Γιάγυρο πίσω αμαρτωλέ τα φέντη δε σε πάω. Σε πάω του πνευματικού να πεις τα κρίματά σου. Να πας να πεις ότι είκαμες και ότι είχες καμωμένα. Στον πύρινο τον ποταμό τσιτρίχα στο γιοφύρι. Εκεί αν να πάν την ψυχήν δε ξαζερβάν ξενύγει. Στον τόπο τον αγνώριμο κι αν ένα δεν γνωρίζει. Και εκεί αβαστούν τη ζυγαριά. Άγγελοι και ζιάζουν. Τα κρίματα τα σφάλματα εκεί τα λογαριάζουν. Κλησία δεν εθέλανε πότε εντό τα πατήσουν να κάμουν το καλόν αντρών να πάνε να κοινωνήσουν. Κι αν ήρθαν πια καμιά βολά δίχως την όρεξή των, έτρωγαν και πορνεύγανε και έχαναν την ψυχή των, έτρωγαν και πορνεύανε, έπιναν και μεθούσαν, τα αντίδωρο ετρόγαση και πάλι βλασφημούσαν. Και βγάνανε το σώμα μου και το τσαλαπατούσαν. Όποιος το λέει σώνεται, και όπως το ακούει αγιάζει. Και όπως το καλαφουγκραστεί, παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο, πιο μέγα μοναστήρι, και όποιος δόξαζε το Θεό να κάνει το σταυρόν του, παντά είναι στο πλάι του και πάντα στο πλευρόν του. Τον Άι Γιώργη προσκυνώ, την Παναγιά δοξάζω, που κάνει τα χατήρια μου και δεν αναστενάζω. Ωραίος καλή παραπάντα.
Ένα από τα πιο σπουδαία πασχαλιάτικα ποίηματα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, και με αυτό θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, είναι και η ημέρα της Λαμπρής, το οποίο έγραψε ο μεγάλος Διονύσιος Σολωμός. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι. Σύγνεφο καταχνιά δεν απερνούσε του ουρανού σε κανένα από τα μέρη και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα αέρι που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα. Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι γέροι και κόρες όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστείτε μέσα στις εκκλησιές, στις δαφνοφόρες, με το φως της χαράς μαζοχτείτε, ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες μπροστά στους Αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά, χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι. Δάφνησης κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι και βρέφει ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες, γλυκόφωνα κοιτώντας τις ζωγραφισμένες εικόνες. Ψάλουν οι ψαλτάδες, λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι από το φως που χύνουν οι λαμπάδες, κάθε πρόσωπο λάμπει από τα γιοκέρι όπου κρατούν οι χριστιανοί στο χέρι. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας, να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.